Η ίδρυση και λειτουργία κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας στη Χαλκιδική και η χορήγηση καυσόξυλων σε άτομα με αναπηρία ήταν τα θέματα ερωτήσεων που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον νομό Χαλκιδικής Γιώργος Βαγιονάς. Ο ίδιος ζητάει μέρημνα για τις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και ενέργειες ώστε να μην αντιμετωπίζουν κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ είναι το θέμα ερώτησης που κατέθεσε ο αναπληρωτής τομεάρχης του τομέα πολιτικής ευθύνης εσωτερικών και δημόσιας διοίκησης και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον νομό Χαλκιδικής Γιώργος Βαγιονάς προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικότερα στο κείμενο της ερώτησης αναφέρονται τα εξής. Κύριε Υπουργέ, η απόφασή σας για την ίδρυση και λειτουργία των κέντρων πιστοποίησης της αναπηρίας ικανοποιεί ένα χρόνιο αίτημα των φορέων για τα άτομα με αναπηρία, αλλά θα έπρεπε να είναι αποτελεσματικό, να διευκολύνει τους ανάπηρους συμπολίτες μας και όχι να τους δημιουργεί επιπλέον προβλήματα μετακίνησης και οικονομικής επιβάρυνσης. Για την εξάλληψη των προβλημάτων αυτών, επιβεβλημένη είναι η ίδρυση και λειτουργία στον νομό Χαλκιδικής Κέντρου Πιστοποίησης της Αναπηρίας, καθώς επίσης και η κατάργηση του χρηματικού παράβολου, η οποία όχι μόνο επιβαρύνει η οικονομικά, αλλά και προσβάλλει την ευαίσθητη αυτή κατηγορία των συμπολιτών μας. Ερωτάται ο κύριος Υπουργός και παρακαλείται να ενημερώσει τη Βουλή, εάν προτίθεται να προβεί στη δημιουργία και ΚΕΠΑ στον νομό Χαλκιδικής και στην κατάργηση του σχετικού χρηματικού παράβολου, ώστε να έχουν τη σωστή κοινωνική και οικονομική αντιμετώπιση τα άτομα με αναπηρία. Στα άτομα με αναπηρία και συγκεκριμένα στη χορήγηση καυσόξυλων σε αυτά, αναφέρεται με νέα ερώτηση ο Γεώργιος Βαγιονάς προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Συγκεκριμένα στην ερώτησή του αναφέρει. Κύριε Υπουργέ, τα άτομα με αναπηρία ανήκουν στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και θα έπρεπε να απολαμβάνουν όλες τις κοινωνικές παροχές. Στην εγκύκλιο του Υπουργείου σας, η οποία χορηγεί στις ευαίσθητα κοινωνικές ομάδες καυσόξυλα για τις χειμερινές ανάγκες με μειωμένο τιμολόγιο, όπως ισχύει για τους πολύτεκνους, τρίτεκνους και συνταξιούχους του ΟΓΑ, δεν συμπεριλαμβάνονται τα ΑΜΕΑ, παρότι οι φορείς για άτομα με αναπηρία υπέβαλαν εγκαίρως στις αρμόδιες υπηρεσίες εγγράφως το αίτημά τους. Ερωτάται ο κύριος Υπουργός και παρακαλείται να ενημερώσει τη Βουλή εάν προτίθεται να άρει αυτή την αδικία και να συμμετέχουν στη χορήγηση καυσόξυλων με μειωμένο τιμολόγιο από φέτος και τα ΑΜΕΑ. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Βαγιονάς. Κύριε Βαγιονά, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους σας τηλεθεατά. Κύριε Βαγιονά, δύο ερωτήσεις μάλλον, οι οποίες αφορούν τις παροχές σε ΑΜΕΑ, μία για τη λειτουργία κέντρου πιστοποίησης και μία για το μεγάλο θέμα φυσικά με τα καυσόξυλα. Τι γίνεται με όλα αυτά τα ζητήματα, κύριε Βαγιονάκη, πώς βλέπετε εσείς την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στα άτομα με αναπηρία? Η πολιτική είναι εντελώς ανάλογη, για να μην πω απολύτιστη, διότι το μέγεθος του πολιτισμού ενός λαού εξαρτάται από τη φροντίδα που έχει σε ειδικαιωμένα άτομα, σε άτομα με αναπηρία και άτομα με ειδικές ανάγκες. Διότι είναι γνωστό ότι οι συντάξεις των ανθρώπων αυτών, εάν υπάρχουν, προνοιακά επιδόματα υπάρχουν, για να μην μιλάμε για σύνταξη, είναι πάρα πολύ πενιχρά. Άρα τι ζητάμε λοιπόν για ένα νομό, όπου τη ζητάμε για άτομα που έχουν ανάγκη, όπως είναι οι τρίτεκνοι, πολύ τεχνικοί, να τα χωρικά ξύλα να με ημερωμένη τιμή. Δεν φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια. Μόνο για τους τρίτεκνους ή τους πολιτεκνούς, θέλω να είναι περισσότερο διευρυμένη η κοινωνική ομάδα που έχει ανάγκη. Δεν υπάρχει γιατί τέτοια είναι μέρημνα, κύριε Βαγιονά. Δεν υπάρχει τέτοια μέρημνα. Είναι ένα αίτημα το οποίο μπορεί να γίνει. Θα μου πείτε, το κράτος ιδιαίτερα την τελευταία διετία είναι τόσο ανάλογητο που τα χωρικά ξύλα τα οποία βγαίνουν τα βγάζουν οι δασικοί συνεταιρισμοί μου, οι υλοτόμοι της Χαλκιδικής και ιδιαίτερα οι υλοτόμοι που υπάρχουν στη Βόρεια Χαλκιδική και την Κεντρική Χαλκιδική, δηλαδή της ενώσεως Πολυγύρου και Αρμαίας, πληρώνουν ΦΠΑ και μάλιστα σκληρό ΦΠΑ και ακόμα δεν πληρώνονται και βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση αν δεν πληρώσουν τα χρήματα αυτά στους συνεταιρισμούς, δηλαδή στους ανθρώπους που δώσαν πριν από 5 μήνες, κόψαν τιμολόγια, πληρώσαν ΦΠΑ, δεν τους έχουν πληρώσει. Και αναγκάζονται να εκβιάζουν και πολύ καλά κάνουν και οι υλοτόμοι, διότι δεν είναι έμποροι, ούτε βιομηχανοί, ούτε επιχειρηματίες. Είναι μεροκαματιάριδες. Θέλουν να πάρουν τα μεροκάματά τους. Αυτό μάλιστα θέλουν. Έτσι. Κύριε Βαγιονά, όσον αφορά τα κέντρα πιστοποίησης για τα άτομα με αναπηρία, γιατί δεν έχουν ιδρυθεί μέχρι τώρα στη Χαλκιδική? Δεν περιλαμβάνεται. Δεν το καταλαβαίνω. Τα άτομα με αναπηρία, δηλαδή, τι στοιχίζει?
για την πρωτεύουσα που λέγεται Πολύγερος, και επειδή υπάρχει και το νοσοκομείο Πολύγερου και υπάρχουν πάντα γιατροί, υπάρχει και το ΙΚΑ. Δεν κατάλαβα καλά να συνεδριάζεις μία-δύο φορές το μήνα σε ένα γραφείο. Υπάρχουν γραφεία, πιστεύω, που μπορούν να βρεθούν και αν δεν έχουν μέσα στην πρώην νομαρχία, τώρα είναι περιφέρεια, ένα γραφείο που να γίνεται η πιστοποίηση της αναπηρίας. Δεν είπα να δημιουργηθούν επιτροπές υγείας, αλλά πιστοποίηση, που υπάρχουν πολύ ανόητες καταστάσεις που μπορούν να εκλείψουν με μια μονοκονδυλιά. Δεν καταλαβαίνω. Αν ένας άνθρωπος είναι ακροτηριασμένος, θα ξαναφυτρώσει το πόδι του? Χρειάζεται πολύ φιλοσοφία ή χρειάζεται να είμαι γιατρός να δει ότι δεν υπάρχει το ένα πόδι ή το ένα χέρι? Και τώρα αναγκάζονται να πηγαίνουν Θεσσαλονίκη. Χρειάζεται γιατρική γνώση, αλλά σας λέω το απλό παράδειγμα για να καταλάβετε τι είναι αυτά τα κέντρα. Δεν θέλουν προσωπικό τρομακτικό, και αν δεν μπορεί η πολιτεία, ας τα επιδείξει, ας τα επιδώσει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και μάλιστα μπορώ να παρέμβω και να πω ότι μη δίνετε ακόμη και χρήματα, θα βρούμε ανθρώπους εθελοντάς γιατρούς από το νοσοκομείο που θα κάνουν αυτή τη δουλειά 2 φορές το μήνα, 3 φορές το μήνα αν χρειαστεί, για 2 ώρες, να μην ταλαιπωρούνται οι ανάπηροι της Χαλκιδικής για να τρέχουν στη Θεσσαλονίκη σε άγνωστα μέρη. Κύριε Βαγιανά, μιλώντας για γιατρούς και στελέχωση, να δούμε λίγο τι γίνεται και με το Κέντρο Υγείας Καλλικράτειας. Χθες ακούσαμε ότι υπάρχει απόφαση, τροποποιήθηκε διοικητικά, θα πάει στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος και θα λειτουργήσει άμεσα. Εσείς πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, επειδή είναι γνωστό σε όλη τη Χαλκιδική ότι το Κέντρο Υγείας αυτό εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή στην έκθεση του 2006, ήταν μια δέσμευση τρόπον δυνά του Υπουργού Νικήτα Κακλαμάνη, όταν αποφασίστηκε να γίνει το πολυδύναμο κέντρο αστικού τύπου στην Καλλικράτεια. Οι πρώτοι που το έμαθαν την επόμενη μέρα, τους τηλεφώνησα εγώ, ο τότε δήμαρχος Καλλικράτειας Γιάννης Γεωργαράς και ο τότε διοικητής του νοσοκομείου Δημήτρης Πάχτερ. Μέσα σε 3,5 χρόνια τελείωσε το νοσοκομείο. Έχει τον καλύτερο εργαστηριακό εξοπλισμό που έχει ένα μεγάλο νοσοκομείο χωρίς κρεβάτια. Αυτό είναι. Δηλαδή έχει εργαστηριακές διευκολύνσεις με όλα τα απαιτούμενα όργανα και εργαλεία. Χρειάζεται όμως να στελεχωθεί. Αν δεν κάνω λάθος, τα άτομα που χρειάζονται από γιατρούς, διοικητικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, νοσηλευτάς, παρασκευαστάς, εργαστηριακούς, είναι 118. Τη στιγμή όμως, κύριε Βαγιονά, 114. Οι αιτήσεις είναι πολύ λιγότερες. Όρους. Αν δεν έχουμε το 1/3 του προσωπικού αναλογικά, αν μου πείτε σας φέρνω μόνο γιατρούς, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Χρειάζονται και οι διοικητικοί υπάλληλοι, κάποιοι, χρειάζονται αναλογικοί παρασκευαστές, παρασκευάστριες, χρειάζονται κάποιες γραμματείς για να λειτουργήσει αυτό το πολυδύναμο κέντρο. Κύριε Βαγιονά, πιστεύετε είναι καλύτερα που πήγε διοικητικά στον Άγιο Παύλο και δεν το παρέλαβε τελικά, δεν παρέμεινε μάλλον? Μα αυτό είναι το τελευταίο που με ενδιαφέρει και είναι ίσονος σημασίας. Δηλαδή, αν δεν ήταν στον Άγιο Παύλο, η τακτική της κυβέρνησης δεν είναι άσχημη όσον αφορά το διοικητικό μέρος. Δηλαδή, είναι δαπανηρό πραγματικά κάθε νοσοκομείο, κάθε κέντρο να είναι αυτοκέφαλο, να έχει το δικό του διοικητή, το δικό του διοικητικό συμβούλιο. Αποφάσισαν λοιπόν τα 150 νοσοκομεία να μην έχουν 150 διοικητές, αλλά να έχουν κάτι λιγότερο από 90. Το που υπάρχει διοικητικά δεν ενδιαφέρει τον κόσμο που θέλει σίγουρα να βρει τον γιατρό του, να βρει την υγεία του, να κάνει τις εξετάσεις του χωρίς να πληρώσει και να είναι ήσυχος. Αυτό είναι το πνεύμα με το οποίο δημιουργήθηκε το πολυδύναμο κέντρο αστικού τύπου στην Καλλικράτεια, να εξυπηρετήσει όλη τη Χαλκιδική ή το μεγαλύτερο μέρος της Χαλκιδικής, αν θέλετε, και ένα μέρος της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Διότι είναι η Ανατολική Θεσσαλονίκη από την Καλλικράτεια και ξέρετε,
πόσες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες αφαίρετα υπάρχουν στο Δήμο Καλλικράτειας, ιδιαίτερα δε στην περιοχή Καλλικράτειας.